Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας με όπλα δυτικής προέλευσης. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής της Γερμανικής Αμυντικής Επιτροπής, Μαρία Αγνή Στρακ-Τσίμερμαν. Η διεθνής νομοθεσία επιτρέπει την Ουκρανία να επιτίθεται στρατιωτικούς στόχους στην επικράτεια του επιτιθέμενου. Δεν έχει πραγματικά καμία σημασία το πού παράχθηκαν και ποιος τους παρέδωσε τα όπλα, δήλωσε η πολιτικός από το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα σε συνέντευξή της. Η ίδια πρόσθεσε πως οι αναφορές της περιλαμβάνουν και την Κρυμαία. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αντιτίθεται στη διεθνή νομοθεσία. Το γεγονός πως η Ουκρανία υπερασπίζεται τον εαυτό της συμβαδίζει με τη διεθνή νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει και επιθέσεις έναντι ρωσικών θέσεων, επιθέσεις οι οποίες θα αποτρέψουν την καθημερινή εκτόξευση εκατοντάδων πυράβλων έναντι της Ουκρανίας, τόνισε η Γερμανίδα. Η Στρακ Τσίμερμαν ζήτησε από τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς να μην καθυστερήσει να πάρει την απόφαση να σταλθούν στο Κίεβο πύραυλοι κρούζ τύπου Ταύρους. Η συνέντευξη της Τσίμερμαν τυπλοφόρησε ως εξής: «Ο Πούτιν φοβάται πολύ την ατομική βόμβα». Η Ρωσική Ομοσπονδία έσπευσε να απαντήσει σε αυτή την προκλητική για τη Μόσχα δήλωση. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Δημήτρη Μεντβέντεφ, απειλήσε με επιθέσεις σε γερμανικά εργοστάσια. Η επικεφαλής της Γερμανικής Αμυντικής Επιτροπής με το απρόφερτο επίθετο απαιτεί να παραδοθούν άμεσα πύραυλοι Ταύρου στους Ουκρανούς, έτσι ώστε το καθεστώς του Κιέβου να μπορεί να πλήξει τη ρωσική επικράτεια για να αποδυναμώσει τις προμήθειες του στρατού μας. Και λένε πως αυτό συμβαδίζει με τη διεθνή νομοθεσία. Λοιπόν, εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα επιτεθούμε τα γερμανικά εργοστάσια στα οποία παράγονται αυτοί οι πύραυλοι και θα συμβαδίζουμε κι εμείς με τη διεθνή νομοθεσία, δήλωσε ο Ρώσος. Αυτοί οι ανόητοι πηγαίνουν ολοταχώς προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε. Σε άλλη είδηση τώρα, της τελευταίας στιγμής, βρετανικά στρατεύματα θα μεταφερθούν στην Ουκρανία για πρώτη φορά μετά από συζητήσεις της χώρας με το Κίεβο. Ο Ρώσος Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας απάντησε και σε αυτή τη νέα είδηση, λέγοντας με «εάν γίνει κάτι τέτοιο, οι Βρετανοί θα μετατρέψετε τους εκπαιδευτές σας σε νόμιμους στόχους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, γνωρίζοντας πολύ καλά πως θα εξουδετερωθούν ανελαίητα». Τόνισε πως δεν θα αντιμετωπιστούν ως μισθοφόροι, αλλά ως εξειδικευμένο προσωπικό του ΝΑΤΟ. Ο Ρώσος έκλεισε λέγοντας πως ο αριθμός των ανόητων ηγετών στις χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνεται. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.